Πάμε στον Τσαβούσογλου. Βεβαίως. Γιατί ο Τσαβούσογλου ρωτήθηκε από τους Τούρκους δημοσιογράφους για αυτή τη δήλωση. Γιατί ο ένας λέει θα έρθουμε νυχτά, ο άλλος λέει έλα μέρα. Σας περιμένουμε με το φως της ημέρας. Mm-hmm. Ναι. Από την πόλη του Φωτός, όπως είχε δηλώσει η Δημήτρη προχτές. Βεβαίως. Του άρεσε αυτό. Λέει για το Μητσοτάκη, λέει ο Δήμος πολύ. Τι λέτε για το Μητσοτάκη, ο οποίος είπε, λέει ο δημοσιογράφος, σας περιμένουμε με το φως της ημέρας. Απαντώντας στον Ερντογάν, ποιος είχε δηλώσει ότι ένα βράδυ θα έρθουμε ξαφνικά. Τσαβούσογλου. Εμείς δεν χρειάζεται καν να απαντήσουμε σε αυτές τις δηλώσεις. Αλλά απαντάει και λέει, ναι. Εμείς αποφασίζουμε πότε και πού θα πάμε. Απάντησε επομένως. Δηλαδή, μπορεί και βράδυ να έρθουμε ξαφνικά. Αλλά μπορεί να πάμε και την ημέρα ξαφνικά. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω. Είναι μια δήλωση. Ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει όπως επιθυμεί. Εντάξει, χάνετε πάντως. Χάνετε και κάπου, Μανώλη μου, η σοβαρότητα. Όταν μιλάς από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετά λες το ένα, μετά λες το άλλο. Αλλάζεις το ένα, ξαναφέρνεις κάτι άλλο. Χάνετε και η σοβαρότητα και η βαρύτητα της κάθε δήλωσης. Λες ένα πράγμα, μένεις σε αυτό, πάμε παρακάτω. Αυτό το ναι, αλλά... μέσα έξω πέρα δόθε, χάνει για μένα τη βαρύτητά κοντά. Του. Τώρα κοντά ο κύριος Ερντογάν, έχω την αίσθηση ότι αυτό σκέφτονται και όλοι οι υπόλοιποι που τον παρακολουθούν. Πρέπει να πάρει μια απόφαση. Mm-hmm. Τον πιέζουν γι' αυτό. Αν θα το κάνει, αυτό, αν θα κάνει αυτό που απειλεί να κάνει, ή αν όλο αυτό θα αναδειχθεί ένα ανατολικό παζάρι, mm-hmm. προκειμένου να ξανακάτσει προς το τραπέζι και να πάρει τα εξοπλιστικά. Να πάρει τα εξοπλιστικά, να δει τον Biden κλπ. Η Τουρκία συνήθως. Στην ιστορία της, δεν ξέρω τώρα τίποτα, δεν θέλω να πω για το σήμερα. Mm-hmm. Η τουρκική κυβέρνηση αποφασίζει. Αν κοιτάμε την ιστορία, προσπαθεί να προλάβει πάντα τον νικητή σε έναν πόλεμο. Α, κοιτάξτε τις τελευταίες εξελίξεις. Σωστά, λοιπόν, σωστά. Πάμε λοιπόν στο Τσαβούσογλου. Ρωτήθηκε για τις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Εκεί το σχόλιο του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών μας προκάλεσε εντύπωση, διότι είναι αντιαμερικανική. Ναι. Και τις ΗΠΑ τις θεωρεί σαν εχθρική χώρα, θα έλεγα. Mm-hmm. Διότι λέει. Με την Ελλάδα δεν αλλάξαμε θέση. Είμαστε στο ίδιο σημείο. Όμως η Ελλάδα άλλαξε θέση. Στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Ενεργεί ενάντια στο διεθνές δίκαιο, λέει ο κ. Τσαβούσογλου. Η αντίδραση της Τουρκίας είναι δικαιολογημένη. Ακόμα και ναι. Θα έρθουμε ξαφνικά προφανώς. Αυτό θέλει να πει. Μέχρι τώρα η Ελλάδα ακολουθούσε πάντα φιλορωσική πολιτική. Δεν το ξέραμε αυτό. Το κατάλαβα, το άκουσα τώρα. Mm-hmm. Για πρώτη φορά πήρε θέση στο πλευρό των ΗΠΑ, λέει τώρα. Τώρα οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την Ελλάδα, διότι η Τουρκία έχει γίνει πιο ισχυρή στην περιοχή. Και σχεδιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Ελλάδα ως νέα δύναμη ενάντια σε αυτήν την ισχύ. Δηλαδή ναι. Η Ελλάδα είναι ενεργούμενο των Ηνωμένων Πολιτείων στην πραγματικότητα. Αυτό λέει. Ναι, είναι το πιόνι που έλεγαν και προχθές. Απέναντι στην ισχύ. Στο πιόνι, ακριβώς. Ναι. Το πιόνι. Μας προκάλεσε εντύπωση διότι μιλάμε για νατοϊκή χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Η νατοϊκή χώρα και η Τουρκία, νατοϊκή χώρα και η Ελλάδα. Ναι. Τώρα, αν μια νατοϊκή χώρα. Αύριο ο Τούρκος Πρόεδρος θα δει τον Πούτιν, να το πούμε και αυτό, στο Ουσμπεκιστάν. Απλά το τονίζω. Να δούμε τι θα βγει. Για να του ζητήσει και, λένε, mm-hmm. και φυσικό αέριο. Να ναι, του ζητήσει ναι. και φθηνότερο φυσικό αέριο, λένε. Άλλωστε, οι κακοί Ευρωπαίοι φταίνε ότι οι προκλήσεις των Ευρωπαίων, όπως έχει δηλώσει η τουρκική κυβέρνηση, φταίνε ότι θα τους κόβει το πετρέλαιο ο Πούτιν. Και βεβαίως σε αυτή τη δήλωση λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα είναι το πιόνι ουσιαστικά των mm-hmm. Ηνωμένων Πολιτείων. Θα του το δώσει ο Πούτιν. Από εκεί... Θα του το δώσει ο Πούτιν, γιατί ο Ερντογάν δεν έχει επιβάλει τις κυρώσεις, γιατί έχει κάνει bypass τις κυρώσεις και παίρνει και το μέρος του ανοιχτά και απροκάλυπτα σε όλο αυτό το δύσκολο πόκερ που παίζει. Βέβαια, ακούσαμε από τον κύριο Τσαβούσογλου το ότι εμείς ακολουθούμε εδώ αυτά τα χρόνια φιλορωσική πολιτική. Ναι, το βέβαια. Αυτό. Τα ακούσαμε και αυτό. Το ακούσαμε και αυτό. Δεν το είχα υπόψη μου. Για κάποιες περιόδους είχα κάτι υπόψη μου. Ναι, ναι.